Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Συνοδοιπόροι σε μια αγαπητική συναλληλία ελπίδας στα Ερτζιανά του Θεού και στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, με τον Όντα Σκοπετέα. Πάντα χαρούμενοι. Μέρος πρώτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στις ψυχές μας, όποτε παίρνουμε τη θέση μας πίσω από το μικρόφωνο τούτης της ραδιοφωνικής προσπάθειας, που δεν φιλοδοξεί να κάνει τίποτα άλλο από το να ρίξει και λίγο ακόμα και ελάχιστο από το φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που όλοι το βλέπουμε πως όλο ένα και γύρω μας πυκνώνουν. Ας προσευχηθούμε και σήμερα λοιπόν. Ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, τις ακτίνες της λυτρωτικής μακροθυμίας του. Ας προσευχηθούμε οι ψυχές μας να αναβλέψουν. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα και σας στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο ευλογημένο ραδιοφωνικό καταφύγιο της πατρίδας μας τούτη εδώ τη στιγμή κάνετε ακρόαση, που λένε. Χριστός Ανέστη, το λέμε και θα το λέμε μέχρι την ανάληψη του Χριστού μας, μα και πάντα. Να στείλουμε και τις ευχές μας σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε τα λόγια μας, τα λόγια αυτής εδώ της εκπομπής, να φτάνουν μέσα από τα Ερτζιανά του Θεού στα αυτιά και στις ψυχές σας. Σας ευχαριστούμε επίσης για τα μηνύματα και το άφθονο πνευματικό υλικό το οποίο μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, entofoti@yahoo.gr. Εν το φωτί, όλο μαζί γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, papakiyahoo.gr. Εκεί είπαμε ότι έρχονται πολλά και διάφορα προτάσεις για εκπομπές, για αφιερώματα. Προσευχόμαστε ο Θεός μας να μας αξιώσει, ώστε κάποια στιγμή όλα αυτά να περάσουν μέσα από τα ραδιοκύματα και να φτάσουν εκεί που βρίσκεστε. Συν Θεώ λοιπόν όλα θα βρουν τον τόπο τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την τόσο ενισχυτική αγάπη και αυτήν την πολύ όμορφη ραδιοφωνική συμπόρευση. Μπορείτε να επισκέφτεστε και την διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας, την ομότιτλη. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες για τις ημέρες και τις ώρες μετάδοσης. Πολλές εκπομπές, τόσο για άμεση ακρόαση όσο και για
κατέβασμα και αποθήκευση στον υπολογιστή σας, αλλά και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, εκεί καταγράφονται, συνοδευμένα από φωτισμένα λόγια των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Πάντα χαρούμενοι, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, της πρώτης μιας σειράς εκπομπών με αυτόν τον τίτλο, πάντα χαρούμενοι. Σαν ευχή ακούγεται, σαν διαπίστωση μερικές φορές, που ξενίζει, είναι η αλήθεια, όσους την έχουν μπροστά στα μάτια τους και αναρωτιούνται πώς γίνεται κάποιοι να είναι πάντα χαρούμενοι. Γνωρίζω και εγώ κάποιον που ό,τι και να του πεις δεν ενοχλείται, δεν αντίδρα. Μόνο ένα δεν θέλει να ακούει. Αν καμιά φορά τον νιώσεις κάπως προβληματισμένο για κάτι και προσπαθήσεις να του πεις έναν λόγο παραμυθίας, παρηγοριάς, αν τον κάνεις να αισθανθεί λίγο καλύτερα, δεν θέλει να ακούσει αυτό που καμιά φορά ανθρώπινα ή και από συνήθεια λέμε. Μη στενοχωριέσαι, βρε αδερφέ. Δεν στενοχωριέμαι, σου απαντά αμέσως. Λίγο πικραίνομαι. Μα στενοχώρια δεν θέλω να γνωρίζω. Την καρδιά μου θέλω μόνο να τη μεγαλώνω, όχι να την περιορίζω. Γι' αυτό δεν θέλω να μου λες μη στενοχωριέσαι. Κι ένας άλλος πάλι, πολύ ευσυγκίνητος αυτός. Συχνά τον συναντώ κυρίως στις ακολουθίες της εκκλησίας μας με τα μάτια δακρυσμένα. Εκείνον αν τον ρωτήσεις, θα σου πει πως από χαρά κλαίω. Τι είδους καρδιές είναι αυτές που δεν στενοχωριούνται? Οι διαστάσεις τους για τους καρδιολόγους θα αποτελούσαν θέμα συζήτησης και έρευνας. Για τον Θεό όμως είναι αυτές που θα χωρέσουν τον ίδιο μέσα τους. Καρδιές συντετριμμένες, ταπεινές, χαρούμενες, γνήσιες, με ανεκλάλητη χαρά, απαλλαγμένες από του κόσμου την λύπη, τη φθοροποιώ, που μόνο τον Ιμφίο ποθούν, τον γλυκύτατο. Πάντα χαρούμενοι. Μια σειρά εκπομπών λοιπόν αφιερωμένες στους χαρούμενους ανθρώπους. Χαρούμενος γιατί είναι πλήρης Χριστού, της χαράς του Θεού. Δεν την έχετε ακούσει, δεν την έχετε πει αυτή τη φράση. Σπάνια τις καταλαβαίνουμε αυτές τις γεμάτες από σοφία Κυρίου φράσεις. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι χαρά Θεού, χαρά ατόφια, γνήσια, που τρέφει την ψυχή για να ανεβαίνει εκείνη. Πάμε στα 1977, πολλά χρόνια πίσω,
βρεθούμε νοερός στο αρχονταρίκι του Ιερού Κοινοβίου, του Ευαγγελισμού, της Ορμιλίας και στη Χαλκιδική. Ο γέροντας Εμιλιανός αρχίζει να λαλεί ρήματα αιωνίου ζωής. Χαρά, λύπης όλεθρος, ο τίτλος της σημερινής κατήχησής του. Πάμε να τον ακούσουμε. Μιλά λοιπόν ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Ο πόνος, η στενοχώρια, η αγωνία, η ψυχική τραγωδία είναι αποτέλεσμα της πτώσεως του ανθρώπου, η οποία οφείλεται στον εγωισμό του. Οι αναθυμιάσεις του εγώ γεννούν στην ψυχή την στενοχώρια, ενώ η φυσιολογική της κατάσταση είναι η χαρά. Διότι ο Θεός είναι ειρήνη, είναι χαρά και η ψυχή είναι εμφύσιμα του Θεού. Δημιουργήθηκε από Αυτόν και οδεύει προς Αυτόν. Επομένως, η στενοχώρια είναι ξένη και αδικαιολόγητη μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Κι όμως, σήμερα δεν βρίσκεις άνθρωπο χαρούμενο, που σημαίνει πως δεν βρίσκει κανείς άνθρωπο ισορροπημένο, ήρεμο, φυσιολογικό. Η στενοχώρια είναι αρρώστια τρομερή που μαστίζει την οικουμένη, η μεγαλύτερη ίσως που βασανίζει την ανθρωπότητα, το μεγαλύτερο της δράμα. Δεν είναι απλώς τα προήμια της κολάσεως, αλλά η βίωση της κολάσεως από την παρούσα ζωή. Έλλειψη χαράς σημαίνει έλλειψη Θεού, ενώ η χαρά απόδειξη της παρουσίας αυτού. Εάν κανείς είναι κοσμικός άνθρωπος και τέρπεται επί της επικύρης, χαίρεται για τις ειδονές, για τα παροδικά και μάταια, αυτός ίσως έχει κάποια ειδονή, κάποια ευχαρίστηση, αλλά στην πραγματικότητα, αν προσέξει κανείς, θα δει ότι υπάρχει θλίψη και στενοχώρια στη ζωή του. Όπως λέει η Αγία Γραφή, θλίψεις και στενοχωρία επιπάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβαση στις εντολής του Θεού. Όπως είναι αδύνατο να υπάρχει στενοχώρια με την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Είναι κάτι το σπάνιο η χαρά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και κάτι το μεγάλο. Είναι φυσικό, όπως είναι φυσικό να βλέπω. Ένας τυφλός θα μπορούσε να μου πει πω, βλέπεις εσύ. Έτσι όταν κανείς είναι χαρούμενος, οι άλλοι απορούν και ερωτούν. Μα έχεις χαρά. Διότι έχουν συνηθίσει στη μιζέρια, στην ψευτιά, στην αμαρτία, μέσα στα καταχθόνια του υποσυνειδήτου της ανθρωπίνης υπάρξεως, αρνούμενοι τον Θεό στην καθημερινή ζωή. Επομένως, η χαρά δεν είναι κάτι το καινούριο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει στην πνευματική ζωή. Ας δούμε όμως τι λένε για την χαρά οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ας αρχίσουμε με τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος στο έργο του περί Παρθενίας, το οποίο έγραψε ειδικά για Παρθένους, λέγει «Μη λυπηθείς για κάτι χαλεπό, για κάτι κακό, για κάτι βλαβερό που μπορεί να σου συμβεί στη ζωή αυτή. Κι αν κάποια ζημιά πάθεις ή κάποιος σε αντιμετωπίσει με άσχημο, εγωιστικό, υβριστικό, υποτιμητικό τρόπο, και πάλι μη λυπηθείς. Διότι πάσα λύπη του κόσμου τούτου θάνατον κατεργάζεται. Για δίποτε λύπη και για ιονδήποτε λόγο είναι εργαλείο του θανάτου. Τότε γεννάται φυσιολογικά το ερώτημα. Για ποιον λόγο να λυπάται κανείς?» Και εξηγεί ο Μέγας Αθανάσιος ότι «υπέρ των αμαρτιών σου μόνον λυπηθείς». Το ίδιο λέγει και ο Άγιος Χρυσόστομος. «Μόνο για την αμαρτία σου να λυπηθείς», το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις αφετηρίες της λύπης. Προφανώς όμως το «λυπηθήσει» δεν έχει την έννοια της θλίψεως επειδή αμάρτησα, αλλά την έννοια της μετανοίας. Διότι το σφίξιμο, η στενοχώρια, η αγωνία και η δυσφορία για την αμαρτία δεν είναι λύπη του Θεού,
αλλά η λύπη του κόσμου είναι απάβγασμα τομοκρατικής αντιλήψεως της ζωής, διαχωρισμός από του θελήματος του Θεού, κάτι το θλιβερό. Δεν ομιλεί περί αυτού του πράγματος εδώ. Επομένως, πας λόγος για τον οποίον λυπήσαι θεάται ως τη μικρόν το οποίο σε παρασύρει και σε βγάζει από την τροχιά του Θεού. Ας πάμε τώρα στην ουσία συγκλητική, η οποία λέγει: όταν κανείς προσέρχεται στο Θεό για πρώτη φορά, καταβάλει πολλήν αγώνα και κόπο. Εν συνεχεία όμως άρχεται χαρά ανεκλάλητος. Το μόνο το οποίο μπορεί να αποδείξει ότι ανήκουμε στην τάξη των μοναζόντων είναι η χαρά η ανεκλάλητος. Η χαρά είναι το χαρακτηριστικό του μοναχού και μόνον με την χαρά δύναται εξάψε το θείον πυρ μετά δακρύων και πόνων, λέγει η ουσία συγκλητική. Μόνον όταν έχεις χαρά να ανεκλάλητον μπορείς να συγκινήσεις την καρδιά σου και να κάνεις να εξαφθεί μέσα της το θείον πυρ της αγάπης του Θεού με τα δακρύων και πόνων. Αυτό πλέον είναι χάρισμα Θεού, δεν είναι ανθρώπινη λύπη. Το δε πυρ με τα δακρύων, αυτή έμπονος και ένδακρης κατάστασης, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια θεία έξαψης, δίνει την μεγαλύτερη γλυκύτητα στον χαρούμενο άνθρωπο. Όταν είσαι στενοχωρημένος, όταν είσαι θλιμμένος, όταν είσαι πονεμένος, όταν είσαι κακομοιριασμένος, τότε δημιουργείς μια αρρωστημένη κατάσταση στην ψυχή σου και δεν πρόκειται ποτέ να ζήσεις τον θείον έρωτα. Θα είσαι πάντα ένα θλιβερό πλάσμα. Θα ζεις μια κατάσταση εσαΐ διαφοροποιημένη από την κατάσταση του πνευματικού ανθρώπου. Διαβάζουμε ένα λόγο του Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου από το βιβλίο με τίτλο «Περί ζωής, λόγος ελπίδος», 8 κείμενα πνευματικής αγωγής, ένα θαυμάσιο πόνημα, όπως όλα άλλωστε, του Γέροντα Εμιλιανού. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίνδικτος. Συνεχίζει λοιπόν ο Γέροντας να μιλάει για τη χαρά. Χαρά λύπης όλεθρος. Γι' αυτό σας λέγω, βλέπετε έναν άνθρωπο που δεν είναι φεδρός, που είναι στενοχωρημένος, που είναι κατσουφιασμένο το πρόσωπό του. Να ξέρετε πως οπωσδήποτε εγκατέλειπε Κύριον των Θεών του. Μα δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να κλαίμε με τα κλαιόντων? Να, αμέσως μια αντίρρηση που μπορεί κανείς να προβάλλει. Παραδείγματος χάριν, παθαίνει κάτι η αδελφή σου και στενοχωριέσαι εσύ. Αμαρτάνει η αδελφή σου, αμαρτάνει ο αδελφός σου και στενοχωριέσαι. Είναι δικαιολογία αυτό. Κλαίει νουν με τα κλαιόντων, συγχωρεί ο Απόστολος, επειδή το δάκρυον τούτο ιονεί σπέρμα και δάνεισμα γίνεται της αιωνίου χαράς, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο χριστιανισμός είναι προσωπικός δεσμός με τον Χριστό, κοινωνία θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Επομένως η αγάπη και το δόσιμο, η ελεημοσύνη και η θυσία που θα κάνω για τον άλλον, δεν αποβλέπει εν τέλει εις τον άλλον, διότι αυτό θα ήταν ανθρωπισμός, φιλανθρωπία, κοινωνική εργασία. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει κι ένας ανθρωπιστής. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Η ελεημοσύνη των αντίων αποβλέπει στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή η ελεημοσύνη έχει σημασία όχι τόσο γιατί ικανοποιώ την ανάγκη του άλλου, αλλά διότι αφενός συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, αποτοξινώνομαι από το πάθος του χρήματος, της χρησικτησίας και ενούμαι πνευματικότερα με τον Χριστό, αφετέρου βοηθώ τον άλλον ως μέλος του Χριστού και συνδέομαι έτσι με τον Χριστό και όχι με τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς καμιά ιεραποστολή
Καμιά ελεημοσύνη, καμιά αγάπη δεν μπορεί να τεθεί ως κριτήριο και ως σκοπός ενός μοναστηριού. Είναι καθαρός ανθρώπινη αρετή. Η ελεημοσύνη που είναι τόσο μεγάλη αρετή για τους κοσμικούς, για τον μοναχό, είναι ευδέλιγμα, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η Ιεραποστολή επίσης, η οποία θεωρείται μεγάλη αρετή για την κοινωνία, για τον μοναχό, όπως λέγουν οι πατέρες, είναι εγωισμός. Γιατί ο μοναχισμός είναι ζωή πληρότητος, ζωή τελειότητος. Αποβλέπεις την θέωση και όχι σε κάτι το μικρό στο οποίο αποβλέπει η κοινωνική ζωή. Εν τον κόσμο λοιπόν, όταν δεν έχουμε τον Χριστό βοώντα και κράζοντα στη ζωή μας, στην ύπαρξή μας, αλλά βιώνουμε την απουσία του Χριστού, πρέπει να δείχνουμε αγάπη προς τον πλησίο, να κάνουμε ελεημοσύνη για να μπορούμε να στηρίζουμε κάπως την ζωή μας. Αυτές τις αρετές αρνούμεθα εν μέρη τον εαυτό μας και ζούμε για τον Χριστό. Αλλά μέσα στο μοναστήρι δεν ζούμε για τον Χριστό. Ζούμε τον Χριστό. Ζούμε εν το Χριστό. Γι' αυτό στους κοσμικούς λέει η Εκκλησία, έχεις να δίνεις. Ενώ στους μοναχούς λέγει, μην έχεις τίποτα. Επομένως ο Απόστολος μας συγχωρεί να κλαίωμεν με τα κλαιόντων, διότι το δάκρυ αυτό είναι δάκρυ δια του οποίου αρνείσαι τον εαυτό σου και συμμετέχεις στη ζωή του άλλου. Το δάκρυ αυτό γίνεται σπέρμα και δάνεισμα της αιωνίου χαράς. Δηλαδή, αρχίζεις μέσα σου να βάζεις, αν δεν έχεις, σπέρμα και να δανείζεσαι από την χαρά της αιωνιότητος, την οποία κάνεις παρούσα. Έτσι ακόμη και το κλαίν με τα κλαιόντων αποβλέπεις το να είσαι χαρούμενος και όχι να κλαις. Προτρέπει ο Μέγας Βασίλειος. «Βάλε λίγο μυαλό», λέγει. «Ανέβασε το μυαλό σου επάνω στον ουρανό και πες μου. Είναι δυνατό να φανταστείς τους αγγέλους να κλαίνε, να συμμετέχουν στην αγωνία, στον προβληματισμό του άλλου? Τι κάνουν? Δεν κάνουν τίποτε άλλο πλην του χαίρειν και διευθυμίστε. Οι άγγελοι χαίρουν και διευθυμούν, δηλαδή έχουν χαράν εσωτερικήν, πεπληρωμένην από την δόξα του Θεού, και την εκφράζουν εις την αγγελικήν συγκινίαν εις την οποίαν ζουν, διότι ηξίονται παρεστάνε Θεό και απολάβειν του απορρίτου κάλους της δόξης του κτίσαντος ημάς. Προς εκείνον των βίων παρορμών ημάς ο Απόστολος, πάντοτε χαίριν ημίν διετάξατο. Μας παροτρύνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να μιμούμαστε τον αγγελικό βίο, το οποίο σημαίνει πάντοτε να χαιρόμαι. Όταν δε οι άλλοι κλαίνε, να χρησιμοποιούμε το δάκρυ των άλλων για να αποκτούμε περισσότερη ουράνια χαρά. Και έτσι η ζωή μας να είναι μια αδιάλειπτος χαρά. Αφού είδαμε τι λέγουν για τη χαρά ο Μέγας Αθανάσιος, η ουσία συγκλητική, ο Μέγας Βασίλειος, να συνεχίσουμε τώρα με τον Όσιο Νήλο, τον ασκητή. Όσιος Νήλος είναι πατήρ της Εκκλησίας, ερωδιός, ερημητικός, ένας πνευματικός άνθρωπος με τα μεγαλύτερα βιώματα της πνευματικής ζωής. Τα έργα του καταπληκτικά πάντοτε οδηγούν σε βαθύτερη γνώση του αληθινού Θεού. Μας λέγει λοιπόν μεταξύ των άλλων, «Χαρά, λύπης όλεθρος, συμφορών ευχαριστία, ευχών οπτασία και πόνων εφρασία, αποταγής ένθεμα, ελπίδων καταφυγή, ασκούντων τροφή, πενθούντων παρένεσης, αγάπης έμψηφος και μακροθυμίας σύμψηφος». Τι ωραίες φράσεις, μικρές αλλά μεστές, διότι κάθε λέξη δεν βγαίνει από το μυαλό του, αλλά από την εμπειρία του. Λίγο πιο πάνω μας λέγει ότι η καρδιά σας πρέπει να έχει έναν γραμμένο νόμο, χωρίς τον οποίο δεν μπορείτε να ζήσετε. Ποιος είναι? Μήπως η αγάπη του Θεού, μήπως η πίστη στο Θεό,
μήπως το τρισυπόστατον, μήπως το διφιές του Χριστού. Τίποτε από όλα αυτά. Έστον όμως η της ειρήνης χαρά. Η χαρά πρέπει να εγκατασταθεί και να είναι αδιάλειπτος εις την καρδία του ανθρώπου. Τώρα μας εξηγεί τι δημιουργεί στην πνευματική ζωή η χαρά. Χαρά, λύπης όλεθρος. Αυτή είναι ένα ξύφος που έρχεται ευνηδίως και χτυπάει το σώμα, ιδιαίτερα όμως την ψυχή του ανθρώπου. Και μάλιστα κάτι που εξέρχεται από την κακία των ανθρώπων, από την αμαρτία, από την δυσοδεία, από την αντίθεση των άλλων. Η λέξη λύπη είναι συγγενής προς την λέξη λύμη, η οποία σημαίνει πληγή, κάτι που στάζει πίον. Επομένως λύπη είναι η κατάσταση της ψυχής η οποία στάζει πίον. Κυρίως προέρχεται από βέλη τα οποία εξακοντίζονται από την κακία των ανθρώπων ή και από τις κακίες της δικής μας ψυχής. Η λύπη εδώ δεν είναι αυτό που λέμε «είμαι λυπημένος». Όταν λέμε «είμαι λυπημένος», κατά κανόνα εννοούμε «ζω τις αναθυμιάσεις της δικής μου αμαρτίας, της δικής μου εγωπαθίας, της δικής μου απομονώσεως από τον Θεό». Όταν οι πατέρες ομιλούν για τη λύπη, εννοούν κάτι διαφορετικό. Η χαρά λοιπόν είναι λύπης όλεθρος. Επομένως, όταν μας χτυπήσουν τα βέλη της αμαρτίας, των πονηρών παθών, των εμπαθών λογισμών, τα βέλη των κακών ανθρώπων ή οποιαδήποτε άλλα, όταν φαίνεται η δυσοδεία του προτέρου μας βίου, όταν η αποτυχία της ζωής μας έλθει να μας χτυπήσει, τότε η χαρά είναι όλεθρος της λύπης. Η χαρά είναι σαν μια ασπίδα εις την οποία χτυπούν τα βέλη και φεύγουν και δεν παθαίνεις τίποτε. Όλοι εκείνοι και όλα εκείνα τα οποία έρχονται να θλίψουν την δική μας ψυχή καταστρέφονται, απόλυνται. Το αποτέλεσμα της λύπης είναι η θλίψη που γεννιέται στην ψυχή. Θλίψη σημαίνει στύψιμο. Πραγματικά, όταν δει κανείς έναν άνθρωπο στενοχωρημένο, θα δει ότι δεν έχει καμιά ικμάδα στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του, στη διάνοιά του, στη σκέψη του. Είναι ένας άνθρωπος μαραμένος, χτυπημένος. Η χαρά όμως διαλύει, καταστρέφει την λύπη. Γι' αυτό γίνεται και συμφορών ευχαριστία. Υπάρχουν λύπες, αλλά υπάρχουν και συμφορές. Τι είναι οι συμφορές? Όταν έχουμε αλλεπάλληλα εξακοντίσματα γύρωθεν, όταν βαλόμεθα πανταχώθεν και κρύβουμε το κεφάλι μας, την καρδιά μας, το μυαλό μας, μήπως τυχόν μας παρασύρουν. Ζούμε μια εξαντικειμένου θλιβερή και λυπηρή κατάσταση. Είμαστε σε μια κατάσταση που έρχεται η βροχή, έρχεται ο καταποντισμός και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε γιατί είμαστε δεμένοι. Αυτό είναι η συμφορά. Αλλά ο χαρούμενος άνθρωπος μπροστά στη συμφορά έχει μέσα του ένα κίνητρο, μια κινητήρια δύναμη, την χαρά. Διότι η χαρά είναι η μεγαλύτερα δύναμη. Έχει ένα κίνητρο που τον κάνει να ευχαριστεί τον Θεό, να είναι χαρούμενος και να νιώθει πραγματική ευφροσύνη από τις συμφορές. Διότι βλέπει τον δάκτυλο του Θεού, βλέπει το αποτέλεσμα. Όπως ακούς την βροντί και ξέρεις πως έρχεται ο ιαματικός ιετός και η γη θα αναθάλει, έτσι ακριβώς καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει και για σένα η στιγμή που θα επινεύσει ο Θεός και θα κατακλειστείς από τον ιετόν της Θείας Χάρη Του. Σου γεμίζει λοιπόν την καρδιά από χαρά και αυτό γίνεται ένα ξέσπασμα, ένας ένος δοξολογίας εις τον Θεόν. Και συνεχίζει ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης. Όταν είμαι στενοχωρημένος μπορώ να ζητήσω από τον Θεό να με βοηθήσει στην λύπη, να με βοηθήσει στη συμφορά. Τι να μου κάνει ο Θεός? Ο Θεός για την κάθε δυσκολία έχει δώσει και το μέσο να νικέται και τον τρόπο να πληρούνται πάσα επιθυμία του ανθρώπου. Διψώ,
μου έδωσε την βρύση. Θέλω την αιώνια ζωή, μου έδωσε την θεία κοινωνία. Θέλω άφεση αμαρτιών, μου έδωσε την εξομολόγηση. Όταν αρνούμε εγώ το μέσον αυτό, όταν δεν θέλω να κάνω εξομολόγηση, πώς να μου συγχωρήσει ο Θεός τα αμαρτήματα? Όταν αρνούμε την θεία κοινωνία, πώς να μου χαρίσει την αιώνια ζωή ο Χριστός? Όταν αρνούμε να πάω στη βρύση, πώς θα ξεδιψάσω? Εάν δεν υπάρχει βρύση, από την πέτρα μπορεί να βγάλει νερό. Αλλά όταν υπάρχει βρύση, δεν θα βγάλει ποτέ από την πέτρα και δεν θα επιτρέψει και να βγει. Και αν ακόμη κάτω από την πέτρα υπάρχει πληθής ύδατος. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαντάει ο Θεός σε αυτήν την δυστυχισμένη, την θλιμμένη, την πονεμένη ψυχή. Διότι η ψυχή αυτή εξοβέλησε, αρνήθηκε τον Θεό αρνουμένη την χαρά της ζωής. Μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος δικαιούται να σηκώσει τα μάτια στο Θεό. Και αν ακόμη μας έλθει η αδίποτε συμφορά, η αδίποτε σωματική, η ψυχική λύπη, και αν ακόμη ολόκληρη ζωή μας γίνει τροποντινά, λιμεών, και τότε ακόμη δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάτι από τον Θεό. Διότι τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει τη χαρά μας. Τη χαρά μας την αλλοιώνει μόνο η δική μας θέληση. Και όταν ακόμη τα προβλήματά μας, τα ψυχικά και τα πνευματικά, είναι τόσο μεγάλα ώστε φαίνεται ότι καταποντιζόμεθα, και τότε τίποτε δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στη χαρά. Γι' αυτό λέμε ότι η ευχαριστία επέρχεται σε όποιον είναι χαρούμενο. Ο μελαγχολικός και ο θλιμμένος μοιάζει με αυτόν που πας να του ανοίξεις το στόμα, να του βάλεις λίγο νερό ή λίγο φάρμακο, και εκείνος το κρατάει αρνητικά κλειστό, πεισματικά δεμένο. Του ανοίγεις τα παράθυρα να μπει όλο το φως, να του χαϊδέψει τα μάτια, και αυτός δεν θέλει. Κλείνει τα μάτια γιατί έχει αγαπήσει το σκοτάδι. Έτσι ακριβώς είναι οι στενοχωρημένες ψυχές. Ο στενοχωρημένος άνθρωπος είναι ο πιο άδικος απέναντι του Θεού. Και πάσα δικαιοσύνη του είναι μια ακαθαρσία ενώπιον του Θεού. Μόνον όταν οι λύπες του, οι συμφορές του, τα προβλήματά του τον ανάγουν στην χαρά, όταν γίνονται μέσα δια των οποίων εκφράζει τα βαθύτερα της χαράς του είναι του, τότε μόνον μπορεί να πει «Κύριε, ελέησον». Όποιος δεν έχει χαρά, δεν μπορεί να μιλήσει στο Θεό. Μπορεί, αφού μπορεί και ο αμαρτωλός, αφού μπορεί ακόμη και ο αιρετικός να ζητήσει από τον Θεό με το «Κύριε, ελέησον» να του χαρίσει την ορθοδοξία, δεν θα ακούσει ο Θεός τον λυπημένο. Αλλά δεν μπορεί να του κάνει τίποτε, παρά μόνον όταν αρνηθεί τη μελαγχολία του και ασπαστεί τη χαρά του, και πει «Κύριε, Κύριε, τα πάντα μου έδωσες, δόξα Σοι, Κύριε». Τότε είναι δυνατόν να αρχίσει να μιλάει ο Θεός και να μπαίνει στην καρδιά του και να τον ανακουφίζει. Και προχωράει ο Άγιος Νήλος σου ότι η χαρά είναι ευχών οπτασία. Λέξεις μεστές πνευματικού νοήματος. Θα μπορούσαμε επί έναν ολόκληρο χρόνο να μιλάμε για το ευχών οπτασία. Είναι αυτό που ζητάει η ανθρώπινη ψυχή όταν προσεύχεται στο Θεό. Τι ζητούσε ο τυφλός? Τι θέλεις να σου δώσω, ρώτησε ο Κύριος. Ή να αναβλέψω, απήντησε ο τυφλός. Και οι άλλοι τυφλοί, όπως και ο Βαρτίμαιος, όταν ο Κύριος τους ρώτησε «Τι θέλετε δούνε με ημίν?» Ή να αναβλέψω με, απήντησαν. Με χίλιους δύο τρόπους προσπαθούσε να τους δώσει τα μάτια του σώματος, αφού προηγουμένως αποκαθίστα τα μάτια της ψυχής, εάν οι ψυχές τους δεν είχαν μάτια. Ο Κύριος, ενώ θα μπορούσε και μόνο με το νεύμα του, και μόνο με τη σκέψη του, και μόνο με την πρόθεσή του, ή έστω και μόνο με το ψηλάφισμά του να τους δώσει το φως, ότε έσκυβε κάτω, ότε τους ερωτούσε, ποτέ έκανε πυλό και τον έβαζε στα μάτια τους. Γιατί?
ήθελε με το χρόνο αυτό να ανοίγουν τα μάτια της ψυχής. Να πιστέψει ο τυφλός και να καταλάβει γιατί του άνοιξε τα μάτια του σώματος. Είναι αναβλέψομεν, θέλουμε όλοι μας. Και γι' αυτό προσευχόμαστε. Ευχών οπτασία. Προσεύχεσαι και δεν βλέπεις μπροστά σου καμιά αντάβια. Κανένα φως, κανένα προμήνυμα. Δεν ακούς καμιά φωνή να έρχεται, δεν βλέπεις κανένα που να σε αγαπά. Δεν νιώθεις την αγάπη της Παναγίας. Δεν βλέπεις κανέναν άγγελο ή άγιο να έρχεται να σου εναγκαλίζεται την ψυχή και να σου αναβιβάζει τα αιτήματα εις τον Θεό. Δεν βλέπεις καμιά χαρμονή, καμιά λύση των προβλημάτων σου, καμιά ανταπόκριση στα αιτήματά σου. Τυφλός αρχίζεις την προσευχή, τυφλός και την τελειώνεις. Και αν προχωρήσουμε ακόμη θα δούμε ότι όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό στην πραγματικότητα, ζητάμε την αίσθηση της κοινωνίας Του. Θέλουμε να νιώσουμε ότι ο Θεός των ουρανών και των αγγέλων είναι ο Θεός της δικής μου καρδιάς, ο Θεός εμού του αμαρτωλού ανθρώπου. Θέλουμε να νιώσουμε ότι ο Θεός δεν είναι κάποιος Θεός, αλλά είναι ο δικός μου Θεός. Είναι ο εμός Κύριος, ο εμός Πατήρ, ο εμός Νυμφίος. Είναι τα δικά μου μάτια, τα δικά μου χέρια, είναι το σωτήριόν μου. Είναι αυτός που κατέβηκε για μένα, που είναι στην ψυχή μου, στα πόδια μου, στα χέρια μου, στα μάτια μου τα τυφλά, τα δακρυσμένα. Αλλά πού είναι αυτός ο Θεός μου? Όλος ο κόσμος ζει χωρίς Θεόν. Κανένας δεν έχει οπτασία, δηλαδή αγαλίαση, παρησία στην προσευχή του, ώστε να μπορεί να πει «Αυτό που ζητώ θα το πάρω». Βεβαίως, συνήθως λείπουν πολλά στοιχεία, διότι ο Απόστολος λέγει ότι «Εάν ζητήσετε κάτι καλός, θα το πάρετε». Επίσης, αλλού λέγει «Εάν θα ζητήσετε κάτι μη διακρινόμενη, αμέσως θα σας δοθεί». Αλλού πάλι λέγει «Εάν με τα πίστεως ζητήσετε κάτι από εμένα, θα σας δώσω αυτό ακριβώς που θέλετε». Ένας που προσεύχεται έτσι, μα οτιδήποτε και αν ζητήσει από τον Θεό, ο Θεός οπωσδήποτε θα του το δώσει. Ένας άνθρωπος που σου λέγει «Προσεύχομαι και δεν παίρνω απάντηση». Ένας άνθρωπος που ζητάει από τον Θεό και δεν παίρνει, είναι ένας άνθρωπος άξιος να τον κλέσει ως νεκρό. Αλλά ο νεκρός μπορεί να είναι ζών εν Κυρίου. Μπορεί τα μάτια του να υποπτεύουν τα κάλλη του παραδείσου. Αυτός όμως ο δύστυχος είναι ζωντανός νεκρός. Είναι μια λίμη ο ίδιος. Μια τρικυμία, ένας όλεθρος για τον εαυτό του. Να μιλάς στον Θεό που τα πάντα ακούει και να μην ακούει εσένα. Μα τη μεγαλύτερη δυστυχία θα μπορούσε να υπάρξει. Όταν γίνεται αυτό σημαίνει ότι ή κακό ζητάμε ή ουκ είδατε τι ετήστε. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Συνήθως τα περισσότερα αιτήματα των ανθρώπων είναι αφελέστατα. Μπορεί κάποιος να λέγει «Δώσε μου Θεέ μου την υγεία» και ο Θεός του απαντά «Βρε Χριστιανέ μου, σου απαντώ όπως απήντησα στον Απόστολο Παύλο, αρκίσει η χάρις μου. Αν σου πάρω την αρρώστια αυτή, δεν έχεις τίποτα πλέον για να σωθείς. Σκουπίδι μοναδικό θα είσαι χωρίς καμιά ομορφιά επάνω σου», λέγει ο άλλος. «Κάνε με μοναχό». Βρε, άμα θα σε κάνω μοναχό, τρικυμισμένη και δυστυχισμένη και μελαγχολική θα είναι η ζωή σου και δεν θα μπορείς να σέρνεις τα πόδια σου. Διότι η μόνη ορίμαση που μπορεί να γίνει μέσα σου είναι η ορίμαση του εγώ σου, αυτό που έβαλε στο μυαλό σου. Ζήτησε εμένα, ζήτησε τον ουρανό, ζήτησε τη δικαιοσύνη του Θεού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν. Κι όμως,
Τον βλέπεις και ζητάει αυτό που καρφώθηκε στο μυαλό του. Και από το εάν θα του το δώσει ο Θεός κρίνει τη σχέση του με Αυτόν. Αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Βλέπεις τον άλλον και λέγει «Δώσε μου την επιτυχία, Θεέ μου». Και μένει εντελώς ανύποπτος. Εντελώς ήσυχος, χωρίς να κάνει καμία προετοιμασία. Δεν του δίνει ο Θεός την επιτυχία. Ποια επιτυχία να του δώσει ο Θεός. Ο Θεός σωτηρία δίνει. Ο Θεός Θεόν δίνει. Το φως, φως δίνει. Αλλά όμως ο άνθρωπος θέλει να προσεύχεται για να έχει όλη την θαλπορή του Θεού, όλο το εναγκάλισμα του Θεού, όλη την γλυκύτητά του, όλη την αγαλίαση του πνεύματός του, όλη την χάρη την οποία μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι μια άλλη μεθόλων των αισθήσεων οπτασία την οποία έχει ο άνθρωπος. Αυτήν την οπτασία όμως, ίστας προσευχάς την δίνει η χαρά. Όταν προσεύχεσαι χωρίς χαρά, τότε δεν φτάνει στο Θεό η προσευχή σου. Η μελαγχολία σου, η στενοχώρια σου, η θλίψη σου γίνεται ένα πρόχωμα γερό, ένας κήπος αδιαπέραστος και από το φως και από τη φωνή και δεν ανεβαίνει τίποτε επάνω στο Θεό. Όταν με την ευχή σου, όταν με τις αναβάσεις του νοού σου θέλεις να δεις ζώντα Θεό, θέλεις να συμμετάσχεις κάπως στα οράματα των Αγίων ή στα επιτεύγματα των Αγγέλων, όταν θέλεις να προγευθείς αυτά που ο Θεός χαρίζει σε όλους τους δικούς του, σε εκείνους ιδιαίτερα που ζουν μια πνευματικότερη ζωή, όταν θέλεις με τα μάτια της ψυχής σου να δεις τον Θεό, όταν θέλεις να γίνει όραμά σου αληθινό ο Θεός, τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο να εύχεσαι με χαρά. Έτσι αποκτάς το δικαίωμα να ζητήσεις το όραμα του Θεού. Χωρίς χαρά, ό,τι ζητείς είναι εγωιστικό. Είναι μια μικροπρέπεια, κάτι που σε χωρίζει από τον Θεό. Και επομένως, εάν σε ακούσει ο Θεός, τότε θα ακούσεις τις φωνές. Χάσμα μέγα εστήρικτα. Αναμέσων εμού και σου. Όπως δεν μπορούσε εκείνος ο πλούσιος να πλησιάσει τους κόλπους του Αβραάμ, διότι χάσμα μέγα εστήρικτο αναμέσων αυτών, αλλά και ο Αβραάμ δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημά του, έτσι ακριβώς όσο και αν προσεύχεται και ο πιο πλούσιος, εάν δεν έχει την χαρά δεν μπορεί τίποτα να επιτύχει. Ο πτωχός όμως, ο μιζέριας και λίμης πλήρης Λάζαρος τα έχει όλα. Χαίρεται και με τα ψίχουλα που καταφέρνει να κλέβει από τα σκυλάκια του Κυρίου του. Ευχών οπτασία λοιπόν σημαίνει ευχές εν χαρά, οι οποίες δίνουν και τα υψηλότερα αιτήματα της καρδίας. Για το κάθε τι υπάρχει μια προϋπόθεση και των οπτασιών προϋπόθεσης είναι η χαρά. «Και πόνον εφρασία», συνεχίζει ο Άγιος Νείλος. Θα έλεγε κανείς ότι πόνος είναι αυτό που μου στερεί τη χαρά. Επομένως δεν γίνεται και χαρούμενος και πονεμένος. Όταν έχω πόνο δεν έχω χαρά. Κι όμως, λέγει εδώ ότι η χαρά είναι πόνον εφρασία. Τι σημαίνει εφρασία? Σημαίνει εφροσύνη, γλυκύτητα, μεταμόρφωση, ικανοποίηση, πλήρης της καρδίας, εφορία μέσα στην καρδιά, αλλίωσης του παντός. Πόνον εφρασία. Πόνος είναι οι κάματοι και οι αγώνες που κάνουμε με την καρδιά μας. Είναι οι κάματοι και οι αγώνες που μας δίνει ο Θεός. Αλλά η χαρά μεταποιεί αυτήν την κατάσταση των καμάτων εις μίαν εφρασίαν. Κι έτσι βλέπεις τον μάρτυρα να ζει την εφροσύνη του. Τον κυνηγούν, τον χτυπούν, τον μαστίζουν, είναι όμως τόσο χαρούμενος, διότι του εδόθη αυτό το οποίο είχε και υπερεπερίσευσε ό,τι ζητούσε. Είχε χαρά,
του έδωσε ο Θεός περισσότερη χαρά και επιπλέον ευφροσύνη, αγαλίαση. Η χαρά είναι ακόμη, λέγει, από τα γης ένθεμα. Ένθεμα είναι κάτι που ενθέτεις, εμβάλλεις ένα σώμα, ο εμβολιασμός, η ένωση των δύο εις ένα. Το μπόλι που βάζεις μέσα στο δέντρο, δεν μπορείς ύστερα να το βγάλεις, διότι αυτό γίνεται ένα με το δέντρο, αφομοιώνεται, βλαστάνει κλάδων και δίνει καρπών. Επομένως, την χαρά ως αποταγής ένθεμα δεν μπορείς να την χωρίσεις από την αποταγή. Είναι αναφέρετη, σύμβιος της αποταγής, του τέστη της σκληρότητος της ζωής που ζεις. Αποταγή είναι η υποταγή σου, η υπακοή σου, ακόμη και το μαρτύριο το οποίο πιθανό να υποστείς υπακούοντας στο γέροντά σου. Ακόμη η αποταγή σημαίνει κουρά, έξοδος εκ του κόσμου δια της μοναχικής πολιτείας. Σημαίνει αποτάσω με τον εγωισμό μου, τα θελήματά μου, τις επιθυμίες μου, τον εαυτό μου γενικώς. Αποταγή σημαίνει ακολούθηση του Χριστού. Αλλά αυτή η αποταγή και η ακολούθηση του Χριστού είναι άχρηστος και άτροφος, εάν δεν υπάρχει χαρά. Διότι η χαρά είναι αποταγής ένθεμα. Η πνευματική ζωή λοιπόν είναι συνάφεια δύο παραγόντων. Της αποταγής, δηλαδή της παραδόσεως του εαυτού μας εις τον Χριστό, και της χαράς που είναι απόρρια της εμπιστοσύνης στο Θεό, απόρρια της κατανοήσεως και της αισθήσεως ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, ότι ο Χριστός μου ετοίμασε μονάς αιωνίους, ότι ο Χριστός μου έχει ευτρεπήσει ωραιότητας εν του ουρανού. Και όπως είπαμε, η χαρά εκπηγάζει από την βεβαιότητα του Θεού, δηλαδή από την βίωση της ενότητος μετά του Χριστού και των άλλων ανθρώπων. Άνθρωπος χωρίς χαρά είναι χωρισμένος από τον Χριστό. Η αποταγή του είναι ψεύτικη. Ό,τι και αν κάνεις, ακόμη και η μετάνοιά σου και η αγάπη σου, δεν είναι αληθινά εάν δεν είσαι χαρούμενος. Λέγεις ότι με αγαπάς και την άλλη μέρα που εγώ φεύγω εσύ στενοχωριέσαι και κλαις. Η αγάπη σου ήταν μια ακολασία εγωισμού. Η αγάπη σου ήταν ένα τρικύμισμα του ατόμου σου, ένα στήσιμο του ειδόλου σου, μια απάτη. Δεν είναι δυνατόν επίσης να πεις ότι εγώ νηστεύω, όταν η νηστεία δεν σου δίνει χαρά. Δεν είναι δυνατόν να πεις ότι εγώ αγαπώ τον πτωχό και του δίνω αυτόν τον οβολό την ώρα που, δίνοντας τον οβολό, η καρδιά σου δεν αισθάνεται όλην εκείνη την ευφροσύνη. Όταν έχεις χαρά, τότε το κάθε τι είναι αληθινό. Και επομένως η σχέση σου με τον Θεό και η αποταγή σου από όλα εξαρτάται από τη χαρά. Κατόπιν ο Άγιος Νίλος λέγει ότι η χαρά είναι ασκούντον τροφή. Ασκώ σημαίνει ενεργό κάτι, συνεχώς προσπαθώ να είμαι ικανός. Έχει την έννοια του ασκούμε, όταν αυτή η άσκηση αναφέρεται στον εαυτό μας. Ασκούντον τροφή λοιπόν σημαίνει ότι ένας ο οποίος ασκείται, ένας ο οποίος επιδιώκει, ένας που επαγγέλλεται, ένας που αγαπά, ένας που θέλει, που λαχταρά Χριστόν, μοναχική πολιτείαν, ένας που επιδιώκει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, ένας που επιδιώκει την άσκηση, την νηστεία, την εγκράτεια, τον πόνο, την προσευχή, ένας που ασκεί οτιδήποτε, ένας που πάντα εγκρατεύεται για τον Χριστό ή να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών, ένας που παρθενεύει για τον Χριστό, αυτός, εάν δεν προσέξει, είναι δυνατόν από τις διαρκείς αυτές θερήσεις που κάνει στον εαυτό του να εξασθενήσει και να μην μπορεί να ζήσει τη ζωή του. Και η προσευχή σου και η αγάπη σου, ακόμη και η αγάπη σου στο Θεό και η νηστεία σου, οτιδήποτε κι αν κάνεις μπορεί να σε λιώσει. Γι' αυτό πρέπει να τρως. Η τροφή όμως των εν Χριστώ ασκουμένων είναι η χαρά. Η χαρά τρέφει την ψυχή, το πνεύμα, το νου, ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν και να δίδονται εις τον Θεό. Καμιά άσκηση, καμιά εγκράτεια, κανείς πόθος, καμιά αγάπη δεν μπορεί να φτάσει στο τέρμα, εάν δεν τρέφεται. Σκεφτείτε κάποιον που θέλει να είναι καλός αθλητής και δεν τρώγει.
απλούστατα θα πέσεις στον δρόμο. Έτσι ακριβώς παθαίνει και πας πνευματικός ασκητής, εάν δεν έχει χαρά. Ασκούντον τροφή και επομένως τέρψης και θρεπτήρ είναι η χαρά. Και προχωρεί Όσιος Νήλος λέγοντας ότι η χαρά είναι δακρύων παρηγορία. Παρηγορία των δακρύων που βλαστάνει το πνεύμα του Άγιον και το δικό μας πνεύμα όταν αληθώς προσφέρεται στο Θεό. Των δακρύων όχι της στενοχώριας και του πόνου, αλλά της μετανοίας, της αγάπης του Θεού. Των δακρύων που βγάζει χαρούμενη ψυχή όταν θέλει να πλησιάσει τον Θεό και βλέπει πόσο μακριά είναι με τα έργα της, τα οποία κρίνει με το πρίσμα του Χριστού και όχι με τον ανθρώπινο εγωισμό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τέτοια δάκρυα όταν βλέπει την αμαρτία του, ότι μέχρι τώρα οσί αράχνιε μελέτων όλα τα έτη της ζωής μου, ότι δηλαδή μέχρι τώρα δεν έκαμα τίποτα και τώρα που γέρασα και είμαι 50, 60, 70 ετών, τώρα πρέπει να αρχίσω πάλι από την αρχή την ζωή μου. Όταν βγάζει τα δάκρυα αυτός ο άνθρωπος, πέστε μου, ρωτάω γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, τι είναι δυνατόν να του δώσει παρηγορία? Ο Χριστός. Μα ο Χριστός έδωσε το μέσον της παρηγορίας. Η χαρά, λέγει, είναι δακρύων παρηγορία. Η χαρά που έχει στην ψυχή σου βλαστάνει ως ωραιότατος λιμόν τα άνθη των πνευματικών δακρύων, της μετανοίας, της κατανοήσεως, της αυτογνωσίας. Αποκαλύπτει σε κάποιον τον εαυτό σου, τα τραύματά σου, τις αποτυχίες σου, τα παθήματά σου, τα πάθη σου και τον βλέπεις να κλονίζεται, να απελπίζεται. Γιατί? Διότι του έλειπε η χαρά και επομένως δεν είχε Χριστό. Όταν όμως πεις την αλήθεια σε έναν αμαρτωλό, στον πλέον αποτυχημένο και τον δεις να παρηγοριέται, να χαίρεται και να λέγει, μάλιστα, θα αρχίσω τώρα την καινούργια μου ζωή. Χάρισέ μου, Θεέ μου, έστω και 5 λεπτών ζωή για να προλάβω να ετοιμαστώ και να πω Κύριε ελέησον. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε την χαρά μέσα του. Ιδάλλως θα οδηγεί το ίσως και στο τέρμα της ζωής του. Ακόμη η χαρά είναι αγάπης έμψηφος. Εμψηφίζω σημαίνει συγκαταλέγω, ενώνω κάτι μετάλλου τινός. Έμψηφος αγάπης λοιπόν σημαίνει ότι η χαρά συγκαταλέγεται πάντοτε με την αγάπη. Όπως ένα χαρτάκι δεν έχει μόνο μία όψη αλλά δύο, έτσι ακριβώς δεν είναι δυνατόν και η αγάπη να είναι αληθής αν δεν έχει και την εταίραν πλευράν της χαράς. Πάσα αγάπη εις άνθρωπο, πάσα αγάπη εις την πνευματική ζωή, εις τον Πατέρα, εις τον Υιόν, εις το Άγιον Πνεύμα, εις οτιδήποτε είναι ψεύτικη, εάν δεν υπάρχει η χαρά. Τόσο απόλυτα συνδέεται η αγάπη με τη χαρά. Έχει γεμίσει ο Θεός τον κόσμο από πράγματα που μπορούν να σου δώσουν χαρά. Και από αυτήν την χαρά μπορείς να ανάγεσαι εις τα σμίζωνας κλίμακας της χαράς και να φτάσεις εις την τελειοποιών χαράν και κατόπιν εις την τελείαν χαράν που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ώστε πρώτα πρέπει κανείς να αποκτήσει την χαρά και διά της χαράς θα ανέβει την κλίμακα για να φτάσει στην αγάπη μετά από μόχθους και πολλούς καμάτους και ολέθρους και συμφορές και ευχές και πόνους και ευποιίες και αποταγές και φιλοξενίες και ελπίδες και ασκήσεις και πένθη και αποδάκρυα και από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όλα αυτά να τα περάσεις για να μπορέσεις να αγαπήσεις τον Θεό. Εάν για όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να περάσεις η εξασφάλιση είναι η χαρά, όπως μας λέγει ο Άγιος Νήλος, πώς μπορώ να φτάσω εκεί επάνω χωρίς χαρά? Ώστε η χαρά είναι αγάπης έμψηφος και αυτό το οποίο μας ενώνει με τον Θεό. Και ας συνεχίσουμε με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Πώς είναι δυνατόν, λέγει, σε κάποιον που δεν εγεύθη την γλυκύτητα του μέλιτος να του μιλήσεις για το μέλι? Τι θα καταλάβει? Έτσι, τι να πεις έναν άνθρωπο που δεν προσπάθησε, δεν αγωνίστηκε να αποκτήσει την εμπειρία της ιεράς του Θεού χαράς και της χάριτος στην Ιδονήν? Όταν ένας δεν είναι χαρούμενος και θέλεις να τον κάνεις χαρούμενο,
Πονάει όπως πονάει κάποιος που του βγάζουν και τον ξύνουν στις σάρκες. Διότι ζει μέσα στον πόνο του, τρέφεται με τον πόνο του. Η χαρά όμως οδηγεί στην ιεράν του Θεού χαράν, εις την χαράν την εξερχομένην από την προσωπική μέθεξη του Θεού, από την προσώπων με πρόσωπον επαφήν, από το κοίταγμα των ματιών μας με τον Θεό. Τα μάτια μας αναγγέλουν την χαρά μας και η χαρά μας αποκαλύπτει την φεδρότητα των ματιών του Θεού. Όταν ποθώ μόνον τον Θεό βγάζοντας τους πάντας από μέσα μου, τότε αποκτώ την του Θεού ιεράν χαράν και της χάριτος την ειδονήν. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει εν παντή και εν πάση αναστροφή και εν πάση καταστάση ο χαρούμενος άνθρωπος. Θυμάστε τι είπε ο Θεός τον Κάιν όταν σκότωσε τον Άβελ. «Είναι ατίες κυθρόπασες. Γιατί κατσούφιασες. Γιατί κατέβασες τα μούτρα σου, γιατί στενοχωριέσαι. Ησύχασον, διότι εάν δεν σηκώσεις τα μάτια σου και δεν χαμογελάσουν τα χείλη σου και δεν εμφρανθεί η καρδιά σου, η αμαρτία που είναι κρυμμένη έξω από την πόρτα θα μπει και σαν αρκούδα θα κοιμήξει επάνω σου, ένα σεγδάρι. Η αμαρτία έρχεται μπροστά σου να σε πνίξει και δεύτερη και τρίτη και τετάρτη αμαρτία. Θέλουμε να επιτυγχάνουμε. Θέλουμε ό,τι κάνουμε, οι καματοί μας και οι προσευχές μας και οι ευχές μας και οι κακουχίες μας και οι αγάπες μας, τα πάντα να είναι αληθινά. Ας διατηρούμε τους εαυτούς μας εν αδιαπτώτο χαρά. Σε αυτόν που δεν είναι χαρούμενος δεν λέμε τίποτε. Του ευχόμαστε μόνο να βγει από την μιζέρια του. Σε εκείνους που είναι χαρούμενοι, ευχόμαστε να αγάλλονται με τη χαρά που τους χαρίζει του Θεού δόξα. Και ακόμα ας θυμόμαστε ότι αυτή μας η χαρά και αυτό μας το χαμόγελο είναι προήμιον της ιεράς του Θεού χαράς και της χάριτος ειδονής. Μόνον ο χαρούμενος μπορεί να είναι ασφαλής εις των δρόμων του Θεού. Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, περί ζωής, λόγος ελπίδος, από τις εκδόσεις Ίνδικτος, κυκλοφορεί αυτό το υπέροχο βιβλίο με 8 κείμενα πνευματικής αγωγής. Ένα από αυτά διαβάσαμε, το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του. Διαβάσαμε όσο προλάβαμε να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, με τίτλο «Χαράς λύπης όλεθρος», βασισμένο σε έναν υπέροχο μεστό χαράς λόγο του Αγίου Νείλου. Και στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτήν την χαρά. Πάντα χαρούμενοι ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών. Και στην επόμενη έχουμε μια μικρή έκπληξη, ένα μικρό διήγημα με αυτόν τον τίτλο, ο χαρούμενος δηλαδή, και ένας υπέροχος χαρούμενος άνθρωπος θα έρθει να μας διδάξει όλους με τη βιωτή του, η οποία ήταν γεμάτη από του Θεού τη χαρά. Σε όλους τους λίγους, μα πάντα φωτεινούς, στο πρόσωπο χαρούμενος ανθρώπους είναι αφιερωμένη αυτή η σειρά των εκπομπών. Αυτός που είναι πλήρης Χριστού, της χαράς του Θεού, όπως είπαμε και πριν. Αυτούς για τους οποίους λέγεται εκείνη γεμάτη από σοφία φράση του λαού μας. Λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαρά Θεού. Γνήσια, ανώθευτη χαρά που τρέφει την ψυχή στο δρόμο της για τα υπέροχα ουράνια. Εύχομαι ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφύγιου. Ως την επόμενη εκπομπή μας, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια
να γαληνέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Συνοδοιπόροι σε μία αγαπητική συναλληλία ελπίδας στα Ερτζιανά του Θεού και στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας με τον Όντα Σκοπετέα.